μπορεί να κερδίσει ένα πόλεμο στο Αιγαίο. Και ξέρει επίσης ότι ακόμα και η υποψία ενός πολεμικού επεισοδίου θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην οικονομία της από αυτά που έχει τώρα. Η Τουρκία όμως είναι αναθεωρητική δύναμη. Θέλει να γκριζάρει περιοχές στο Αιγαίο. Η τακτική της λοιπόν είναι να διατηρεί συνεχώς ένταση με αυξομοιωμένες κορυφές και με αυτόν τον τρόπο να ελπίζει ότι αυτά που μας δίνει χωρίς καμία επιφύλαξη το διεθνές δίκαιο θα μπορέσει να τα αμφισβητήσει. Αυτό ήταν πάντοτε έτσι. Τι είναι το καινούριο? Τι αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού? Αποτελεί κατά τη γνώμη μου game changer η πρόσφατη, πριν από μερικές ημέρες, απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία χαρακτηρίζει αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Γιατί είναι game changer? Γιατί ματαιώνει ακριβώς τις προσπάθειες της Τουρκίας να γκριζάρει στο Αιγαίο είτε το θέμα του εναέριου χώρου μας, είτε το θέμα των υδάτων, είτε το θέμα των νησιών. Γιατί αυτό? Ποια είναι η λογική του γκριζαρίσματος? Να κάνεις ενέργειες που αμφισβητούν την κυριαρχία του άλλου. Να στέλνουν αεροπλάνα στο φύρ μας. Και εμείς να είμαστε αναγκασμένοι να στείλουμε δικά μας αεροπλάνα να τα αναχαιτήσουν. Να παίζουμε το κρυφτό με τα πλωτά μέσα. Και γιατί αυτό τώρα πέφτει στο κενό? Γιατί αυτές οι ενέργειες πια δεν είναι αμφισβητήσεις εκ μέρους τους του status quo. Έχουν χαρακτηριστεί από τη δύναμη η οποία είναι παρούσα στην περιοχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Με κάθε μια τέτοια πράξη, επομένως, η Τουρκία δεν γκριζάρει πια το χάρτη. Τι κάνει? Αυτοπροσδιορίζεται ως παραβάτης ταραξίας και κινδυνεύει να γίνει κράτος παρείας. Θέλει απλώς, κύριε Υπουργέ, να γκριζάρει υπό την έννοια ότι το θέμα των γκρίζων ζωνών, μια ιστορία την οποία τη ζούμε τα τελευταία περίπου 22 χρόνια μετά τα Ήμια, είναι μια παλιά υπόθεση. Ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα κορυφαίους αξιωματούχους από την Τουρκία να μην μιλούν απλώς για γκρίζες ζώνες, να μιλούν ότι οι ελληνικά νησιά όπως τα Ήμια είναι τουρκικά πλέον. Ωραία. Δεν είναι θέμα αμφισβήτησης μόνο της κυριαρχίας. Έχουν περάσει σε ένα στάδιο πολύ πιο προηγμένο και έχουν επικίνδυνο. Έχουν αυξήσει τις λεκτικές εντάσεις. Επαναλαμβάνω, για να γίνει κατανοητό και από εσάς και από κυρίως, γιατί εσείς φαντάζομαι το έχετε ήδη αντιληφθεί, και από τους τηλεθεατές μας, γιατί μιλάω για αλλαγή κανόνων του παιχνιδιού. Ας συγκρίνει κανείς την δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 1996, μετά από ένα θερμό επεισόδιο που είχε θανάτους από τη μεριά μας. Βεβαίως. Τρεις νεκρούς Έλληνες αξιωματικούς στρατιώτες. Εκεί λοιπόν γίνεται μια επίκληση της ανάγκης σεβασμού και από τις δύο πλευρές, λες και ήταν ίδια και όμοια μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία, των αναγκών να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο και μάλιστα μια υπόδειξη να τα βρούμε στη Χάγη. Από αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων, που στην πραγματικότητα τροφοδοτούσε την επιθετικότητα της Τουρκίας, έχουμε περάσει τώρα σε μια ριζικά, ποιοτικά νέα κατάσταση, που κάθε κίνηση της Τουρκίας την έχει χαρακτηρίσει εκ των προτέρων ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Ήταν μια κίνηση, ας μου επιτραπεί να την ονομάσω, διπλωματικό τζούντο. Από εδώ και πέρα, κάθε κίνηση της άλλης πλευράς, κάθε επίδειξη δύναμης, ουσιαστικά επιστρέφει εναντίον της. Είναι πιθανό ένα θερμό επεισόδιο το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά τη γνώμη σας? Είπατε ότι δεν θα διακινδυνεύσει να κάνει πόλεμο στο Αιγαίο η Τουρκία. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό. Η απειλή του θερμού επεισοδίου εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό που προσπάθησα να προσδιορίσω ως διατήρηση της έντασης. Δεν νομίζω ότι και το θερμό επεισόδιο θα το αποτολμήσει η Τουρκία. Υπάρχουν όμως ατυχήματα. Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ξέροντας ότι δεν θα γίνει πόλεμος και κυρίως έχοντας εμπιστοσύνη στην αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεών μας, δεν μπορεί να κερδιθεί πόλεμος στο Αιγαίο από την Τουρκία. Και επίσης να έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Τώρα ειδικά που έχει αναγνωριστεί με αυτό το πανηγυρικό και πρωτόγνωρο, επαναλαμβάνω το πρωτόγνωρο τρόπο, από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση είναι ποιοτικά καινούρια, η Τουρκία βρίσκεται σε διπλωματική απομόνωση, οι κορώνες που ακούμε συνεχώς να ανεβαίνουν εκ μέρους της είναι ένδειξη αδυναμίας και διπλωματικής απομόνωσης και όχι ένδειξη δύναμης. Πρέπει να έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, να μην επιτρέψουμε να κλιμακώνεται αυτή η ένταση και να μετατρέπεται σε ψυχολογικό πόλεμο σε βάρος μας. Θα χρησιμοποιήσουν και ήδη χρησιμοποιούν τους δύο στρατιωτικούς μας στην κατεύθυνση αυτή της προσπάθειας να δημιουργήσουν ψυχολογικό πόλεμο και ρήξη στο εσωτερικό μας.
Προφανώς η συνταγή, η πολιτική για τις πολιτικές δυνάμεις είναι της ομοφωνίας και της ομοψυχίας σε αυτό το εθνικό θέμα και για όλους τους υπόλοιπους εμάς, τους απλούς πολίτες, η ψυχραιμία. Δεν υπάρχει. Πώς σχολιάζετε, και θα πάω αμέσως μετά στον κύριο Κουμουτσάκο, πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας σήμερα, που είπε, και μάλιστα του επιτέθηκαν τα άλλα κόμματα, που είπε ότι ο Ερντογάν είναι τρελός, λειτουργεί πλέον έξω από κάθε πλαίσιο λογικής και ότι μπορεί να κρατήσει έως και 15 χρόνια, λέει, τους δύο, προφανώς καθ' υπερβολήν το είπε, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανέφερε, τους Έλληνες στρατιωτικούς εκεί. Θεωρείτε ότι αυτές οι δηλώσεις βοηθούν ή ανεβάζουν την ένταση? Δεν υπάρχει διαφορετική πολιτική εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχουν διαφορετικά εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούνται. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει τη δική του εκφραστική γκάμα. Υπερτροφική, όπως είπε ο κύριος Κουβέλης. Όχι, εγώ δεν μιλάω ότι ο καθένας μέσα έχει το ύφος του και την γκάμα της έκφρασης των επιχειρημάτων του. Η εξωτερική πολιτική, όπως κάθε πολιτική, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, προσδιορίζεται από τον Πρωθυπουργό, εκφράζεται κυρίως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και ο Πρωθυπουργός πάντως χθες ανέβασε ένα κλικ την αντίδραση, έτσι. Δηλαδή από το ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, θα έλεγα ότι ο τόνος της ανακοίνωσης χθες του Μεγάρου Μαξίμου ήταν προς το αποφασιστικότητα περισσότερο. Λοιπόν, και όχι τόσο ως προς το ψυχραιμία. Λοιπόν, η αρχή με την οποία λειτουργούμε, είτε σε επίπεδο επιχειρησιακό στο Αιγαίο, είτε σε επίπεδο ανταλλαγής επιχειρημάτων, είναι αυτό της ίσης ανταπόδοσης. Δηλαδή, παρακολουθούμε στο ίδιο επίπεδο είτε κινήσεις που αφορούν πλωτά μέσα αεροπλάνα, τα αναχαιτίζουμε, ναι, τα αποκρούμε. Ναι. Και στο επίπεδο επίσης της φραστικής έντασης, είναι απολύτως προς το συμφέρον της δικής μας πλευράς, όχι να είμαστε ενδοτικοί, όχι να φανεί ότι υποχωρούμε, γιατί έχουμε και το εσωτερικό ψυχολογικό μέτωπο να έχουμε υπόψη μας. Αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο φυσικά να κλιμακώνουμε σε κορώνες, γιατί αυτό ακριβώς είναι το παιχνίδι του αντιπάλου. Πρέπει να επαναλάβω το βασικό μου μήνυμα. Δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Πόλεμος δεν θα γίνει. Ούτε η Ελλάδα είναι ισχυρή. Επεισόδιο είπατε. Δεν το προβλέπετε. Δεν θεωρώ ότι είναι καν στην τακτική από πρόθεση της Τουρκίας το θερμό επεισόδιο. Ξαναλέω ότι ένα θερμό επεισόδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί όσο ατύχημα. Από ατύχημα, ναι. Αλλά και για αυτό το ενδεχόμενο είμαστε προετοιμασμένοι. Κοιτάξτε γιατί. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Θα βάλω μια τελεία. Ναι. Τι επιδιώκει η άλλη πλευρά με γεγονότα σαν τα ίμια ένα? Ή ενδεχομένως εκβιάζοντας ακόμα και ένα ατύχημα. Να μας φέρει στο στρατοτραπέζι διαπραγμάτευσης για να γκριζάρει με αυτόν τον τρόπο αυτά που αυτή τη στιγμή είναι λευκό και μαύρο. Την κατάσταση στο Αιγαίο. Προσπάθησα να πω με όλα όσα ανέπτυξα προηγουμένως ότι με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου game changer, αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Κουμουτσάκο, το συμμερίζεστε εσείς αυτό, ότι δηλαδή δεν θα τολμήσει να εμπλακεί η Τουρκία σε ένα πολεμικό επεισόδιο ή σε ένα μικρότερης κλίμακας θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, και αν θεωρείτε ότι και το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην Κύπρο, και κυρίως επειδή έρχεστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέψατε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αμερικανικός παράγοντας πώς παρισφρέει σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον? Με ποιον τρόπο, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να λειτουργήσει επικοδομητικά? Κύριε Κοτρότσο, το αν μπορεί να γίνει ή όχι θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, από πλευρά